Πείτε μας δύο λόγια, πρώτα απ' όλα, για να επαναλάβω την ερώτηση. Είχατε ασχοληθεί εσείς στο παρελθόν με την ναυαγωγική? Όχι καθόλου, δεν είχα απόλυτο επαφή με την Ήγρο Στίβου. Εγώ έχω με τη Σεριά, δεν έχω κάνει άλλα αθλήματα. Τώρα τρέχω, κάποτε ήμουν στην πυγμαχία. Επάνω στον αθλητισμό. Τώρα μαζί με τα παιδιά μπήκα στο νερό. Τι σημασία έχει για εσάς ναι. η αθλητική ναυαγωγική, δηλαδή πόσο σημαντική είναι και για την οικογένειά σας, αλλά και γενικότερα για τον κόσμο? Εξαιτίας των παιδιών που ασχοληθήκανε, γιατί πηγαίνανε στο Πόλο ο γιος μου στον Ολυμπιακό και η κόρη μου στην Κολύμπη στον Ολυμπιακό. Συνήθισα τον Υγρό Στίβο στα κολυμπητήρια χρόνια. Στο εξωτερικό έχουν σπουδάσει πάλι στον Υγρό Στίβο. Σπουδάσανε και εδώ στο ΤΕΦΑ Αθηνών. Με συνέχεια σε αυτό το χώρο, οπότε έτυχε να αγαπήσει ο γιος μου την ναυαγωγική, είχε κάνει μια σχολή, σπούδασε πάνω σε αυτό το τομέα και τώρα συνεχίζει. Οπότε είμαι και εγώ συνοδοιπόρος. Θα σας δούμε, όλη η οικογένεια. Του χρόνου φαντάζομαι στο επόμενο θα σας δούμε, έτσι θα συνεχίζει να το πω. Ας ελπίσω, με τρίτη χρονιά φέτος έκανα το παρόν. Ο γιος σίγουρα θα είναι εδώ πέρα, γιατί χωρίς τον κύριο Στάθη δεν γίνεται η ναυαγωγική. Όσο ασκούμε και διατηρούμε σε υγεία, ελπίζω να τα καταφέρω και τον χρόνο. Το αγαπημένο σας άθλημα επάνω στην ναυαγωγική. Α, πάνω στην ναυαγωγική. Ναι, ναι. Ποιος σας είναι από τα αγωνίσματα που είδαμε σήμερα και θα δούμε ποιος σας συναρπάζει περισσότερο? Αυτό που έκανα προηγουμένως, κολύμπησα 50 μέτρα, έδεσα το ανδρίκελο και το έφερα πίσω πάλι άλλα 50 μέτρα. Αυτό είστε ήρωα. Μου άρεσε. Εγώ ούτε στα 10 μέτρα δεν ξέρω αν θα το πήγαινα να σας πω την αλήθεια, αλλά μια χαρά. Είστε πολύ καλός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα πείτε μου λίγο για τα παιδιά, για την νεολαία. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη να το κάνω αυτό. Εντάξει, καλό είναι φυσικά. Γιατί δεν κολυμπάω όλο το χρόνο να πω. Μακάρι να είχα κοντά μου μια πισίνα, μια μακριά από μένα. Κάνω άλλο. Τρέχω συχνά στην Κερατέα, εκεί που ζούμε. Τρέχω σε στίβο. Και πηγαίνω σε αγώνες. Τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία αθλητική ναυαγωγική? Όλα τα παιδιά, τουλάχιστον αυτά που κολυμπάνε, ήδη κολυμπάνε, θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα. Γιατί είναι απαραίτητο, είναι αλληλένδετα. Είναι σαν να λέμε, θέλει κανείς να έχει την υγεία του, αλλά να μην προσέχει και τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι πρέπει να προσέχει. Ο αθλητής πρέπει να ξέρει, να προσέχει. Και να προσφέρει γενικά. Να προστατεύσει το συναθλητή του, αν που μηγαίνει το συμβεί κάτι, με το συγγενή σου, όπου βρεθεί. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πνιγμή όλοι έχουμε δηλώσει στην οικογένεια. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα που δεν είναι κάθε μέρα τα χρησιμοποιούμε. Μπορεί και ποτέ, μακάρι ποτέ να μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά είχα έναν ηλεκτρολόγο στο σπίτι μου και μου λέει, θέλω να μάθω να ναυαγωγική. Είδα έναν άνθρωπο που πνιγότανε και δεν μπορούσα, ήθελα να πάω να το βοηθήσω και δεν μπορούσα. Αυτό μου είπε πολλά εμένα. Γιατί όλοι μας πρέπει να ξέρουμε. Να προσφέρουμε έστω και λίγο μια βοήθεια, ναι. Ισχύει αυτό. Κύριε Αβραμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, δεν ξέρω αν σας ικανοποίησα.